Αγαπητοί τηλεθεατές, Mega Channel, το μεγαλύτερο κανάλι, το πρώτο σε γραμματικότητα. Εμπρός. Μα κύριε Υπουργέ, γεια σας, τα σέβη μου. Ξέρετε, άκουγα κι εγώ από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση που αναγγέλατε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για το λαό, αλλά ειλικρινά δεν πίστευα ότι αυτό είναι και μια πραγματικότητα. Τώρα το είδα και το πιστεύω. Χαίρομαι ειλικρινά που σας βλέπω, κύριε Υπουργέ. Φυσικά. Χαίρομαι, δεν ήθελα να σας εξηγήσω. Εγώ ήρθα για ένα αίτημα εδώ πέρα, καταλάβατε. Και επίσης θα σας πω ότι, κοιτάξτε, δεν είμαι μεγάλης άνθρωπος. Δεν ήρθα για τους πέτρες. Η υπόθεσή μου είναι υπηρεσιακή. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ. Μα. Σας είπα. Θέλω να με εξυπηρετήσετε, αν έχετε την καλή. Μόνο το σεβασμό. Τι εννοείτε. Μισό λεπτό, κύριε. Τι. Δεν είμαι εγώ υπουργός. Μα δεν είστε εσείς ο υπουργός. Κλητήρας. Α, κλητήρας είστε, μα. Αυτό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη, σας είδα με το κουστούμι και λοιπά και το παμπιόν με τα πουά. Και είδα και τη μουράκλα. Και λέω ακριβώ θα είναι, γιατί με τέτοια μούρη κάπως έτσι είναι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό να επικοινωνήσω. Και ένα. Ναι, προκειμένου να μιλήσετε, παρακαλώ. Ναι. Πάρτε το. Ναι, μισό λεπτό, το παίρνετε τώρα. Ωραία. Παρακαλώ, το γραφείο του κυρίου Υπουργού. Ναι. Πέστε του. Ναι. Ένας κύριος θέλει να δει τον κύριο Υπουργό. Ναι. Μπράβο. Ναι, να περάσει. Να περάσει. Ναι. Λοιπόν. Περάστε, κύριε, λοιπόν. Από εκεί. Όχι, από εδώ μπήκα. Από εδώ, στον Υπουργό. Υπουργό, ρε μάνα μου γλυκιά, το κλητήρα. Λοιπόν, γεια σου κλητήρακο μου, γεια σου. Πάω στον Υπουργό, εγώ δεν θέλω να πάω, ξεπέτσι, για να λέω. Ναι, εδώ πέρα, στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού. Παρακαλώ, μπορώ να περάσω. Παρακαλώ, περάστε. Όχι, δεν σας πω. Κύριε Υπουργέ, επιτέλους σας συναντώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους σας συναντώ. Τι να σας πω, η μεγάλη είναι η χαρά μου, διότι ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα που υφιστάμενοι σας. Δεν είναι δυνατόν να μου το λύσουν και με παραπέμπουν όλοι σε εσάς. Γιατί έχω ένα πρόβλημα, είναι αδικία να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ εγώ. Καταλαβαίνετε. Ναι, μα δεν. Δύο λεπτά να σας εξηγήσω. Για μένα είναι πραγματικά άδικο. Τηρώ όλες τις προϋποθέσεις. Και θέλω να με εξυπηρετήσετε, άλλωστε δεν το ζητάω σαν χάρη, το δικαιούμαι, καταλάβατε. Πέστε μου τι θέλετε. Τι να σας πω, να με εξυπηρετήσετε. Γιατί... Ναι, να σας ξεπερατήσω. Ναι, κύριε, δεν είμαι εγώ υπουργός. Δεν είστε εσείς υπουργός. Όχι. Περιμένετε, ένα λεπτό. Μα εδώ. Σας παρακαλώ, κύριε. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Τι είναι αυτό. Τι γίνεται εδώ. Ναι. Κάποιος κύριος θέλει να τον υπουργό. Πολύ εξυπηρέτηση. Περάσει. Να ευχαριστώ. Άλλο. Δηλαδή να πάω. Με αυτό περάστε δίπλα. Στον υπουργό, Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, και εσείς και σαν όντα. Ευχαριστώ. Μπρος. Ναι, χαίρετε. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι το προσωπικό γραφείο υπουργού. Ναι, εδώ είναι. Παρακαλώ, περάστε, κύριε. Επιτέλους, κύριε υπουργέ. Επιτέλους, επί τρεις μήνες σας αναζητώ. Επιτέλους σας βρίσκω. Τι κάνετε. Να είστε καλά. Μην ανησυχείτε, κύριε. Το πρόβλημά σας θα λυθεί. Μην έχετε κανένα πρόβλημα. Ηρεμήστε. Ησυχάστε. Ηρεμήστε. Το υπουργείο μας δεν κολώνει. Κολώστε, κύριε. Καθίστε. Να είστε καλά, κύριε υπουργέ. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε, φαντάζομαι ότι το πρόβλημά σας θα έχει κάποια σχέση με τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας. Ναι. Και φαντάζομαι να μην είναι τίποτα πολύ δύσκολο. Όχι, γι' αυτό θέλω να πω για εσάς, κύριε Υπουργέ, είναι πανεύκολο. Είναι μια εντολή αρκεί να δώσετε και λύνει και το πρόβλημά μου. Καταλάβατε. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά και εύχομαι να λυθεί, αλλά. Ναι, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είμαι εγώ υπουργό. Δεν είστε εσείς υπουργό. Μα με στείλανε τώρα πάλι. Ναι, δεν είμαι εγώ υπουργό. Εγώ είμαι αδελφή, κύριε. Αδελφή. Αδελφή. Αναπληρωτής διευθυντής εξυπηρέτησης λύσης φιλικών υποθέσεων. Έτσι εξηγείται, λέω και εγώ. Αδελφή με ύψιλον. Όπως καταλαβαίνετε, αναλαμβάνω να λύνω τις υποθέσεις των φίλων πολιτών ψηφοφόρων. Μάλιστα. Λέει τους εξυπηρετώ, βολεματάκια και τα τι άφησα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, είμαι εργαζόμενος τίμιος άνθρωπος. Εγώ δεν ήρθα εδώ για ρουσφέτη. Εγώ για την περίπτωση μου ήρθα απλά να ισχύσουν οι νόμοι, σας παρακαλώ πολύ. Να ισχύσουν οι νόμοι. Τι είναι αυτά που λέτε. Μπορώ εγώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη. Γιατί να ισχύσουν οι νόμοι. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα από αυτό που ζητάτε. Σας παρακαλώ. Τι πρέπει να... Δεν μπορώ εγώ να παρεμπιάσω την ιεραρχία και να ισχύσουν οι νόμοι. Μόνο ο ίδιος υπουργός μπορεί να το λύσει. Μα αυτό δεν λέω κι εγώ, κύριε Υπουργέ. Δεν είμαι εγώ υπουργός. Σας παρακαλώ. Έχω παρεμπιάσει κι εγώ. Δεν ρωτάω τον ίδιο. Θέλετε τον υπουργό. Μισό λεπτό θα το λύσουμε. Ναι. Ναι, κύριε αδελφή. Ναι, ο αδελφή είμαι. Ναι, είναι εδώ ένας κύριος. Εγώ δεν μπορώ να τον ικανοποιήσω. Θέλει τον ίδιο τον υπουργό. Ναι, πέσε το, πέσε το. Ναι, πέσε το, πέσε το. Ναι, κύριε. Βεβαίως. Έγινε, ναι. Παρακαλώ, κύριε. Ορίστε. Εγώ... Αυτή την κάρτα περνάτε μέσα. Κατευθείαν στον υπουργό. Εγώ με αυτό το νούμερο, Μέσα, κύριε. Μάλιστα. Ο υπουργός σας περιμένει. Ρε Χριστέ και Παναγία, τι έγινε, πώς υπουργείτε. Γεια. Ας παρακαλώ.
Περάστε, περάστε, καθίστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ μου. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου κάνετε, κύριε Υπουργέ. Εκεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκινημένος είμαι που σας βρίσκω, διότι δεν σας κρύβω. Είχα απελπιστεί, είχα γυρίσει όλα τα γραφεία και για εσάς, ξέρετε, η υπόθεσή μου είναι μια απλή εντολή. Και δεν φταίω εγώ, σας διαβεβαιώ. Κύριε μου, καταρχάς, εσείς θέλετε να δείτε τον Υπουργό. Ναι, κύριε Υπουργέ μου, εγώ ήθελα να τον δω και να σας εξηγήσω δύο λεπτάκια για την υπόθεσή μου. Θέλω. Κύριε μου, ένα λεπτό. Ναι. Εγώ δεν είμαι Υπουργός. Μην μου εξηγήσετε τίποτα. Εσείς δεν είστε Υπουργός, πλάκα μου κάνετε. Γιατί, κύριε μου, φαίνομαι για Υπουργός. Βεβαίως είστε και Υπουργός. Μοιάζετε πάρα πολύ. Δούλετε εδώ αυτά. Ευχαριστώ, κύριε μου, ναι. Αλλά. Κοιτάξτε να δείτε, για να δείτε τον Υπουργό. Ναι. Πρέπει να έχετε ραντεβού. Δεν είστε. Έχετε ραντεβού με τον Υπουργό. Πώς δεν έχω. Πλάκα μου κάνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αν έχω ραντεβού. Το γύρισα τις πόρτες, έφτασα στο παραπέντε και μου λέτε τώρα αν έχω ραντεβού και δεν έχω. Κύριε μου, ηρεμήστε. Κοιτάξτε κάτι, σας παρακαλώ, τι να ηρεμήσω. Εδώ έχουμε τρελαθεί, κύριε. Εδώ έχουμε γυρίσει από τον άλλο στον Καϊάπα μας, δεν έχουμε τις ραντεβού. Είναι Υπουργείο εδώ, κύριε, ηρεμήστε. Ναι, σιγά τον ναό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω να σας διαβεβαιώσω, δεν ήρθα για ρουσφέτη εγώ εδώ. Κύριε μου. Εγώ ήρθα για υπηρεσιακή υπόθεση. Κύριε μου, σας αρνήθηκε να σας δει ο Υπουργός. Δεν μ' αρνήθηκε, αλλά πού ήταν στην πράξη. Δεν βλέπω κανένα. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε τα βλαδί, κύριε. Ας σας παρακαλώ πολύ. Τον Υπουργό, κύριε. Εγώ είμαι Υπουργός. Εσείς είστε Υπουργός. Άντε μου να μας πεις εσύ ότι είσαι Υπουργός. Άσε μας από εκεί γάμο. Άντε από το γάμο όλοι σας. Αν είναι, σας παρακαλώ, ακούστε με. Yeah. Τουλάχιστον οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Αν δεν ξέρετε πόσο λεμόνι περιέχει το λευκαντικό σέρι, φάτε ένα μπουκάλι. Συγγνώμη, μπορώ λίγο. Είμαι η μητέρα του Γιάννη του Ιορδάνογλου. Α, τι κάνετε, κύριε Ιορδάνογλου, καλά είστε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω για το παιδί, πώς πάει. Καλά, προσπαθεί το παιδί, προσπαθεί, αλλά. Αλλά... Πρέπει να καταβάλει λιγότερη προσπάθεια. Λιγότερη, μα όλοι μου μιλάνε για περισσότερη. Λιγότερη, γιατί κοιτάξτε κάτι. Ούτως ή άλλως την χρονιά θα τη χάσει, να πούμε. Δεν ανάγκη να πάθει υπερκόπωση το παιδί. Μάλιστα, κύριε καθηγητέ, εσείς τι μάθημα του κάνετε. Εγώ τίποτα. Συμμαθητέ είμαστε. Ποιος είναι? Ο Γαλατάς. Ω, καλώς τον κύριο Γαλατά. Γεια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα μάξι γιατί θέλω να παγιώνω βόλτες. Βεβαίως, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, θα σας δείξουμε, έχουμε τα καλύτερα μοντέλα εδώ. Αυτά είναι δικά σας όλα. Όλα δικά μας και έχουμε κι άλλα στο υπόγειο. Α, τι ωραία πράγματα, είπε, μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Γαλατά μου, φαντάζομαι ότι θα θέλετε ένα αυτοκίνητο για προσωπική χρήση, ε. Ναι, για ξέρετε. Για... Καταλαβαίνω. Παρακολουθώ την ιστορία σας. Ναι, παρακαλώ. Έχουμε. Αυτό το μπλε. Έχουμε εκείνο εκεί το αυτοκίνητο κάτω. Το γκρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το πέρα-πέρα. Το πέρα-πέρα. Ναι. Είναι καταπληκτικό αυτοκίνητο και το οποίο έχετε τη δυνατότητα με αυτό. Ελάτε να το δείτε από εδώ. Ναι. Το βλέπετε. Τι προσόντα έχει μέσα, τέ μου. Αυτό έχει ενσωματωμένη εξάτμιση προς τα μέσα. Σοβαρά. Για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Από μέσα για να πνιούμε εμείς για να μην αναπνιούμε. Ναι, αλλά είναι πολύ καλό. Μάλιστα, γιατί και κάνει μόνο 7 εκατομμύρια. Μα τι λέτε, κύριε, σας παρακαλώ. Γαλατάς είμαι, λέμε ένα Μπρούκλι, σας παρακαλώ. Μα τι λέτε, πού ζούμε. Στην Ελλάδα, κύριε. Πώς λέγεστε εσείς? Ιωσήφ Κονιάκ. Α, ο Κονιάκ, μάλλον. Σας παρακαλώ. Κάτι άλλο, πιο φθηνό. Τέλος πάντων, κύριε Γαλατά. Φθηνό, παρακαλώ. Ναι. Έχουμε αυτό εδώ το λευκό. Λευκό, αυτό το είναι λευκό, μάλλον. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Μου πάει μια με το γάλα. Ναι. Είναι αδιάβροχο αυτό το κύριο. Όχι, αδιάβροχο έχω γιατί κοιτάξτε, μου το κάνει δώρο η μάνα μου. Βλέπετε τι ωραίο πράγμα είναι η μάνα μου. Γαλατού. Είναι και άλλη εξίσφαιρο και νομίζω ότι σας κάνει και κάνει μόνο 5 εκατομμύρια. Μα τι λέτε μέσα στα καλά μας ένα αυτοκινητάκι αυτό το πράγμα το άσπρο σε γάλα 5 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να δώσω τα λεφτά. Εγώ δεν προσπαθώ με λίγα πράγματα. Εμείς την κύριε Γαλατά. Άλλη μόνο θα σας εξυπηρετήσουμε οπωσδήποτε. Όπου για πες. Ο Γαλατάς. Ναι, ο Γαλατάς. Έχουμε αυτό εδώ το μπλε. Αυτό το μπλε. Το οποίο είναι καταπληκτικό αυτοκίνητο. Θα σας πω κάτι επιστευτικό το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Για πες. Είναι με ενσωματωμένα λικόσκυλα. Για τη δίωξη του εγκλήματος. Τι λέτε, κύριε Κονιάκ, είναι δυνατόν. Μα είναι φοβερό πράγμα. Και κάνει μόνο 4 εκατομμύρια μαζί με το φαγητό του λικόσκυλου και του ενός, το άλλο κάνει δίαιτα. Για ένα ολόκληρο χρόνο. Τι μου λέτε, ωραία. Σας παρακαλώ, κύριε Βερμούτ, Κονιάκ. Δεν μπορώ να τα δώσω. Άλλωστε και τα λικόσκυλα για την τροφή θα την κόψουμε την τροφή, διότι εγώ σπάω κόκαλα μόνο. Μέχρι μπορώ να κάνω. Δεν αμφιβάλλω, κύριε. Με κομμένη την τροφή θα σας φτάσει γύρω στα 4 εκατομμύρια. Όχι, δεν μπορώ να τα δώσω. Δεν μπορώ. Κάτι άλλο, πιο φτηνό κάτι. Έχουμε αυτό, κύριε Γαλατά. Να το δούμε αυτό, παρακαλώ. Το οποίο είναι καταπληκτικό αυτοκίνητο και όσο και αν σας φαίνεται και ακριβότερο. Για πέτε μου. Είναι υπέροχο αυτοκίνητο. Είναι το αμάξι χαμελέων.
Δηλαδή. Αλλάζει χρώματα για τις παρακολουθήσεις, να μην έχετε. Τι μου λέτε, κύριε. Ναι, για λοιπόν, είναι καταπληκτικό, νομίζω ότι. Η τιμή, όλα εξαρτάται από τη τιμή. Για αυτό μόνο 2,5 εκατομμύρια για εσάς. Δεν βγάζω κέρδος τίποτα. Δεν μπορώ να τα πούνε, να τα βγάλω εγώ 2,5 εκατομμύρια, κύριε. Πώς είναι, Λικέρ. Κονιάκ, κύριε. Δεν μπορώ να τα βρω αυτά. Τέλος πάντων, πείτε μου τι έχετε. Εγώ, τι διαθέτετε για να ξέρω να σας πω. Να εγώ σας μπορεί να διαθέσω μια εκατοστάρα, να πούμε χιλιάδα, να πούμε. 100.000, καταλάβατε. 100.000. Ναι, 100.000. Να διαθέσω κάτι να πάρω. Έχω κάτι για εσάς. Ναι, παρακαλώ. Για βόλτες το θέλω. Κρατάω, μη φοβάστε, δεν βαράει η ομπρέλα, μη φοβάστε. Ναι. Έχω κάτι special για σας. Για πέστε μου. Για την περίπτωσή σας. Ω, πάει βόλτες. Πάει βόλτες, καταπληκτικά. Για να δω, για να δεις. Α, πολύ ωραίο. Μάλιστα. Μωρή, τι πήγα και κανένα εγώ, μωρή, τι πήγα. Είναι, τι πρωτότυπο, ή καραφλό. Ρούφα, ρούφα. Ρουφάκο. Ντουμάνι, ε. Καπνίζεις κι εσύ, ε. Καπνίζω, Σάκη μου. Σαν αράπης καπνίζεις κι εσύ. Κι εγώ καπνίζω, σβήνω τώρα, ανάβω το άλλο. Άσε. Είσαι ηλίθιος όμως, γιατί ξέρεις ότι σου κάνει κακό, σε βλάπτει. Βέβαια, τι να κάνω. Αφού ξέρω γιατί καπνίζω. Και εμένα με βλάπτει, αλλά καπνίζω κι εγώ. Κάτσε να ρίξω άλλη μια ζούρα. Ναι. Τελειώσει αυτό, ξέρεις, μην πάει χαμή, γιατί το τελευταίο είναι το πιο γλυκό κιόλας. Ναι, το ξέρω, ναι. Καπνίζεις και εσύ πολλά, ε. Καπνίζω, ναι. Και εγώ κοιμάμαι και καπνίζω. Ξυπνάω, καπνίζω. Συνέχεια καπνίζω. Εγώ ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα. Ε. Είσαι ηλίθιος όμως. Το ξέρω. Ακάσα, το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ να καπνίζω όταν κοιμάμαι. Έχω προσπαθήσει. Σοβαρά. Ναι, αλλά ανοίγω το Σάββατο, κοιμάμαι και μπαίνει τα εγώ. Εγώ όχι, εγώ καπνίζω όταν κοιμάμαι, αλλά μου καίει το δάχτυλο και ξυπνάω απότομα στον ύπνο μου. Να πάρει. Αυτό είναι μεγάλο. Δεν μπορεί κανένα να τσιγάρω βιομηχανίες, είναι αυτό το παιδάκι μου, να μπορεί το βράδυ να καπνίζει ο άνθρωπος. Είσαι ηλίθιος όμως που καπνίζει. Πω ηλιθιότητα. Να σου πω, ξέρεις γιατί. Εγώ βήχω, έχω άσθμα. Το ένα πνευμόνι σάπιο. Ναι. Άστα, μεγάλο χάλι. Με έχει πειράξει τώρα παντού. Δεν βάρκεσαι. Στο λαιμό, στα μάτια. Και εγώ τα ίδια είμαι. Εγώ νομίζω και τα δύο πνευμόνια. Αλλά καπνίζω. Μη φυσά τον καπνό από εδώ γιατί με πειράζει. Ναι. Δεν μπορώ. Και εγώ να φανταστεί μπορεί να καπνίζω 5 πακέτα την ημέρα. Αλλά δεν μπορώ να το μυρίζω το κερατέρι. Και εγώ ρε γάμα του. Φοβερό πράγμα. Έχω πλάκα. Μπαίνω κάπου και καπνίζουν και με πιάνει. Να είσαι ξέρω εγώ αυτού του παθητικού που λένε. Δεν σέβονται το διπλανό. Παθητικό καπνιστή. Θα καπνίσει κάπνι. Αλλά κάπνιση για πάρτι σου. Μη φυσά τον καπνό στον άλλο. Στον άλλο στη μούρη μέσα. Ναι. Καπνίζω πολύ, μ' αρέσει όμως. Είσαι ηλίθιος. Είμαι ηλίθιος, το ξέρω, αλλά και εσύ δεν είσαι ηλίθιος που καπνίζεις. Άμα τι δεν είμαι. Ποντουμάνι, βήχω. Το πρωί καταλαβαίνεις. Τη διαφορά. Τη διαφορά, ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έλα. Χαίρομαι που είμαστε ηλίθιοι. Ναι. Α, κι εγώ. Την αποφάση σου δώσμη. Κάθε λέξη που θα πεις θέλω να την σκεφτείς. Θα με ξαναπήσεις μόνο. Όχι. Μες στο δάκρυ μου να λιώνω. Όχι. Θέλεις να σε παντρευτώ. Θέλω. Στην καρδούλα σου να μπω. Κάντε γρήγορα κουμπάρι, η κοπέλα μου γουστάρει. Με στεφάνι να με πάρει. Δίρι, 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 στο χώρο του Ισαΐα. Γρήγορα ο θησαύρος μου θα'ναι δίπλα μου κυρία. Κοπέλα μου γουστάρει. Με στεφάνι να με πάρει.
Τυρί 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 στο χώρο του Ισαΐα. Γρήγορα ο θησαυρός μου πάνε δίπλα μου κυρία. Με συγχωρείτε κύριε Γαλατά, μήπως είδατε το γιαουρτά? Όχι, πέρασε, κάτι μ' άφησε. Δεν ξέρω τώρα που έχει πάει.
πολύ ωραίο κορίτσι να πούμε. Τι λες, θα κάνουμε παρέα εμείς οι δυο να πούμε. Σας παρακαλώ κύριε, εγώ δεν πουλάω το κορμί μου. Αλλά το νοικιάζω όμως. Οκ, okay, μέσα είσαι. Δεν μου λες, τι λες. Ένα χιλιάρικο, νομίζεις ότι βγάλεις καταρρή με ένα χιλιάρικο, νομίζεις. Οκ, okay, εντάξει. Τότε, με αυτά τι λες, εντάξει είσαι ρε. Τι είναι αυτά, παιδάκι μου, τι είναι αυτά. Νομίζεις. Δεν σου κάνω καθά, ε. Εντάξει, μωρό μου, τα αξίζεις και το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν κολώνω. Σταχώνω όλα, να. Σιγά τα λεφτά, σιγά. Νομίζεις. Τώρα κοίταξε να δεις κάτι. Άμα είναι έτσι, είμαι σίγουρος ότι με αυτά θα γουστάρεις. Με αυτό, μάλιστα. Αυτό θα το κάνουμε σίγουρα. Νομίζεις. Κάνε πίσω, ρε στραβούλιακα! Εσύ να κάνεις πίσω, ρε σκατοκέφαλε, που θα μην πείσαμε ένα στραβούλιακα! Ρε, δικός είναι ο δρόμος, ρε παγκλαμά! Ναι, ρε, δικός μου είναι, θες τίποτα! Ασυχτήρι, ρε, τράβα στην άκρη το ερείπιο που μιλάς, ρε! Τολμάς και βρεις το αμάξι του πατέρα μου, ρε! Λάχο καουμπόι! Δεν μου λες, ρε, το αλλάζεις! Έχω ένα πατίνι, ίδιο μοντέλο, ρε! Μα έχεις πατίνι και γιατί δεν το οδηγείς καλύτερα! Το αμάξι θέλει δίπλωμα, ρε! Ρε, χασόπλακα, βγάζονται και τζάμια! Γυαλιά είναι αυτά που φοράς, ρε! Η κιάλια, ρε! Κοίταξε τον, ρε! Άσε, ρε, μπάμια, τα γυαλιά μου σε πειράξανε καραφλό τεκνό! Άρε, λούστρο, λούστρο, εγώ φταίω, ρε! Που όταν σε είδα να κλείσει τον δρόμο, δεν στην κοπάνισανε με τρεμαξάρα μου, ρε! Άντε, ρε, άσε μας, ρε, άσε μας! Πήγα να οδηγήσεις σε διάδρομο απογειώσεως καλύτερα! Εκεί θα είσαι μόνος σου, αραχτός, φίλε μου! Να μην κινδυνεύουν οι άλλοι! Εσύ να πας, ρε, ξεφυλισμένε που αράζεις μες στη μέση του δρόμου, καρακιώζει! Μαντάμ, μαντάμ, τι αμάξι έχετε! Πώς, τρακτέρ, πα! Συγγνώμη, δεν είναι έτοιμος ακόμα ο προσωπικός σας δρόμος! Ρε, κοιτάτε φάτσα, ρε, που δεν να μιλήσει, κοιτάτε φάτσα, ρε! Πότε γεννήθηκες, ρε, μεγάλε, απόκριες! Πατραχομούρι, κοιτά φάτσα, ρε! Ας τα διάλα, ρε, βοηθώ, κέφαλε! Ρε, να σε ρωτήσω κάτι, κύριος! Όταν κοιτάζεις τον καθρέφτο πρωί, μου γκρίζεις, Μωρή πατσαβούρα! Κατέβα κάτω, ρε, να μου κλείψεις τα παπούτσια, γι' αυτό είσαι άξιος, ρε, να μου τα κλείψεις τα παπούτσια, ρε! Κατέβα εσύ, ρε, χελονονιτζάκι! Κατέβα κάτω να μου καθαρίσεις τα αμάξι, ρε! Και να καθάσω τα τζάμια και τα παπούτσια με ένα δεκάρικο, είσαι! Ρε, άντε φύγε από εδώ πέρα, ρε, θα μας μιλάς, άντε φύγε! Ρε, εσύ κατέβα κάτω, ρε, αν είσαι άντρας, ρε, παγκλαμά! Κατέβα, ρε! Εσύ κατέβα, ρε, στραβολούκουμα! Κατέβα κάτω, ρε, να μου γυαλίσεις τα τζάμια, ρε! Αφεντικέ, καθάρισμα και πλήσουμε ένα εικοσάρικο! Άντε φύγε, άντε από εδώ χάμω, ρε! Ρε, φύγε από εδώ πέρα! Κατέβα κάτω, ρε, σαν μια μύδια, εσύ αν είσαι άντρας, κατέβα κάτω, ρε! Εσύ γιατί δεν κατεβαίνεις, ρε, μεταχειρισμένο τσιρότο, ε! Γιατί δεν κατεβαίνεις! Λοιπόν, ψοφίμη, θα κατέβεις, λέγε! Όχι, δεν κατεβαίνω. Θα κατέβεις? Όχι, δεν κατεβαίνω, ρε. Καλά. Πάμε να φύγουμε εδώ. Ωραία, πάμε, μωρικότα, αφού δεν είσαι άντρας, πάμε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Τώρα, στο Mega Channel, αρχίζουν οι ειδήσεις. Μην τις δείτε, κοιμηθείτε καλύτερα. Απίστευτα, όμως ελληνικά. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Μια πάπια με παπιά. Παπαχή, έφαγε σπαχιά παγκή. Γιατί παπάκι, πάει στην ποταμιά. Το μέγα, τι δείχνει. Σιγά σιγά.